Αντρέιντιο is the one, 106,2. Η νούμερο 1. Ένα Yo, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Τζιου και είμαστε συντονισμένοι στο House of Bars Powered by Visa εδώ στο Mad TV για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα και είστε εδώ για αυτό. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε τώρα, ακολουθήστε αυτόν εδώ τον τύπο, αυτόν εδώ τον τύπο που μόλις πέρασε εδώ πέρα στην, uh, στη Λεζάντα που είδατε και ακολουθήστε το Mad TV και ακολουθήστε, να αυτός εδώ τύπος είναι, Ακολουθήστε το Mea TV όμως και στο Instagram και στο TikTok και αυτόν τον τύπο και στο Instagram και στο TikTok. Είναι καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, ε, ε, να σας πω αρχικά, πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα κι όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ από το καφέ της γειτονιάς σου με κάποιον που ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Και without further due όπως λένε λοιπόν και στα, στα αγαπημένα μου σπορ και στα αγαπημένα μου πράγματα θα πάμε να μιλήσουμε για μερικά rap facts. Θυμάστε που σας έλεγα τα rap facts Αυτό τον καιρό ξέρετε τι είναι, είναι ιστορικά τα πηγαίνουμε βλέμε τα πιο σημαντικά γεγονότα το ένα μετά το άλλο που συνέβησαν για να βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική εταιρεία, τη Bad Boy Records. Με τον Sean Puff Daddy Combs, με τον Sean Combs, λέγεται άλλοτε Puff Daddy, άλλοτε P. Diddy, άλλοτε Diddy Σκέτο. Έχει ένα θέμα προσωπικότητας συγκεκριμένο άνθρωπο και θέλει να αλλάζει ονόματα. Πίσω από το γραφείο, η Bad Boy Records εξαπέλυσε ένα κύμα επιτυχιών τη δεκαετία των 90s, χάρη σε τραγούδια με πολύ βαριά χρήση samples. Το στυλ παραγωγής του Puffy προκάλεσε κάποιες διαφωνίες οι κριτικοί πίστευαν ότι το να βασίζονταν σε σάμπλισμα αφαιρούσε την πρωτοτυπία στο hip hop. Στο τέλο, ήταν δύσκολο να διαφωνήσει κανεί με τόσες επιτυχίες, καθώ οι notorious B.I.G. Mace και Leo Kim σκόραραν στα charts. Μιλάμε τώρα για την, για τη Bad Boy Records, μιλάμε τώρα για την εταιρεία του Diddy, μιλάμε τώρα για την εταιρεία που έβγαλε τον B.I.G. γιατί ήταν κολλητή ο Diddy με τον B.I.G. Μιλάμε για την εταιρεία που έβγαλε τη Lil Kim. Δεν μιλάμε για αστεία αυτή τη στιγμή. Οπότε η συγκεκριμένη εταιρεία έδωσε μια νέα πνοή στο χώρο της East Coast Rap της Αμερικής. Και να πω το κομμάτι για τα samples που λένε εδώ πέρα. Οκ. Okay. Μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, ειδικά εκείνη την εποχή οι πίστευαν ότι τα σάμπους δίνουν λιγότερη πρωτοτυπία στη μουσική, γιατί, ας πούμε, παίρνει μουσική αλουνού και τη βάζεις τη μουσική σου. Αλλά βέβαια, αυτό είναι και το στυλ της hip-hop. Αυτή είναι και η μουσική hip-hop στην ουσία. Μπορεί να πάρει στοιχεία από όλες τις μουσικές και αυτό δεν τις δίνει όρια. Είτε αυτό είναι ο ρυθμός, είτε αυτό είναι η μελωδία, ό,τι και αν είναι αυτό, η hip-hop προσαρμόζεται. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Πάμε στο επόμενο όμως web fact τώρα λοιπόν. Ο Νότο έχει κάτι να πει, τα λέω εγώ, αλλά δεν είναι όσον αφορά αυτά που λέω εγώ, είναι όσον αφορά αυτά που είπαν οι Outcast. Τσεκάρετε. Στα βραβεία του The Source του 1995, που έγιναν από το περιοδικό The Source, το συγκρότημα hip hop τη Atlanta Outcast κέρδισε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη. Σε μια αίθουσα γεμάτη βαρέων βαρών καλλιτέχνη τη Ανατολική Ακτή, οι Outcast αποδοκιμάστηκαν στη σκηνή. Ωστόσο, ο Android 3000 προσέφερε τι περιβόητε λέξει Ο Νότο έχει έχει να πει. Και σύντομα η Outcast ήταν στην κορυφή του μουσικού κόσμου. Αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν δημιουργήθηκε η σκηνή του East Coast και του West Coast και αργότερα η σκηνή του Midwest, τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα όσον αφορά τον ήχο. Αλλά ο Νότος δεν είχε σχεδόν ποτέ την την α, αποδοχή του East Coast και του West Coast εξ αρχής, γιατί ήταν πολύ διαφορετικό όλο αυτό που κάνανε. Και όχι μόνο ήταν διαφορετικό, ήτανε, το θεωρούσαν πολύ πιο δεύτερο, τρίτο-τέταρτο που λέμε οι υπόλοιποι. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι έγινε που ο Νότος έφτιαξε εν τέλει τον ήχο που έχουμε σήμερα και έχει κατακτήσει τον κόσμο, την Trap οπότε από τότε ο Andre 3000 και η Outcast η οποία ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα μουσικής του νότου είχαν κάτι να πουν ο νότος είχε κάτι να πει. πάμε λοιπόν σε ένα break γυρνάμε εδώ πίσω και συνεχίζουμε και μιλάμε για τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Γυρίσαμε εδώ πέρα στο House of Bars Powered by Visa, είμαι ο Τζιουκ και τώρα βλέπετε Mad TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για rap news, αλλά πριν από αυτό, πριν φτάσουμε στα rap news, θα σας πω ότι έρχεται ο πιο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός. Τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ έρχονται για 19η χρονιά. Το εκρηκτικό show των Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου. Στο κλειστό τα εκβοντό παρουσιάζει ο Θέμη και η εικόνη μεταξύ. Φέτο έχουμε πολλέ εκπλήξει και ανατροπέ. Μάλιστα, η ανακοίνωση των υποψηφιωτήτων σε κάθε κατηγορία έγινε για πρώτη φορά στο TikTok, account του Mad TV και συγκέντρωσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο likes. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνετε τώρα και πάρτε το εισιτήριό σας. Μπορείτε να πάρετε η προπόληση των εισιτηρίων στα Mad Video Music Awards του 22 από τη ΔΕΗ. Ξεκίνησε από τη VivaGR. Οπότε, τρέξτε να προλάβετε να αγοράσετε εισιτήρια. Θα είμαστε όλοι εκεί, όχι μόνο εμείς του Mad, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες του, της ελληνικής σκηνής με λαμπερές παρουσίε. Θε να κάνει fast boarding χωρί να περιμένει την ουρά, να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από το main stage του MAD VMA 22 και του αγαπημένου σου καλλιτέχνε. Χωρί να στριμωχτεί μέσα στο pit, αλλά και να αποκτήσει το δικό σου ξεχωριστό VMA 22 pass μαζί με τα πιο cool line yards και συλλεκτικά MAD radio headphones. Κλείσε το εισιτήριό στη μοναδική VIP standing. Package. Αν θέλεις να βρεθείς στην πρώτη γραμμή και να αποκτήσεις το δικό σου VMA 22 Pass, με τα πιο cool lanyards και ένα μοναδικό VMA 22 bag, τότε το front row σε περιμένει. Λοιπόν, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και για να τα πούμε εκεί πέρα, γιατί φέτο το ζούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα rap news. Έχουν, Έχει γίνει χαμό τον τελευταίο καιρό και πρέπει αυτό το πράγμα να σα το μοιράσω να το, να το πάρετε. Πάμε να δούμε λοιπόν πριν από αυτό, θα δείτε το βίντεο του VMA κατευθείαν στι οθόνε σα. Σε 3, 2, 1. Πάμε τώρα για Rap News. Ο Kanye West λοιπόν αποδεικνύει ότι είναι σούπερ μπαμπάς πηγαίνοντας τα παιδιά του στο σχολείο με πυροσβεστικό όχημα. Ο Kanye West εξέπληξε τα παιδιά του με μια ιδιαίτερη βόλτα στο σχολείο στα τέλη του περασμένου έτου. Τα πλάνα έκαναν τον τεμπούτο του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 5ης 19 Μαΐου των The Kardashians, στο οποίο κάνει οδηγούσα με στήλη τα παιδιά του North, Saint και Chicago σε ένα πυροσβεστικό όχημα στο σχολείο. «Νομίζω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται να γίνουν σούπερ μπαμπάδες», εξήγησε ο Γκέι. «Μερικές φορές θα πρέπει να φορά στολή από το κουνελάκι του Πάσχα». Τα παιδιά εναλλάσσονταν στη θέση του οδηγού, χτυπώντα τι διάφορε κόρνε και δοκίμασαν τον εξοπλισμό του κράνου τη πυροσβεστική υπηρεσία του Χόλιγουντ. Είπε η Κίμ στα παιδιά: Δεν νομίζω πω κάποιο το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Ε, ναι, δεν νομίζω πολλοί να έχουν την πρόσβαση να το κάνουν αυτό. Αλλά μπράβο του που κάναν αυτό το πράγμα για τα παιδάκια του. Ήταν εκεί χαρούμενα, χτύπαγαν κόρνε, εκεί πάταγαν πράγματα. Του βλέπει του πυροσβέστε όταν είσαι μικρό και λες, Wow, ξέρω εγώ, τα τεράστια αυτά τα φορτηγά. Καλή φάση, καλή φάση, Κανιέ, καλή, φάση, καλή, φάση, καλή φάση, Πάμε στο επόμενό μας όμως νέο και αυτό η Ριάννα και ο Αίσσα και έφεραν στον κόσμο ένα αγόρι. Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγαλύτερο έτσι πιο συμπαθητικό ζευγάρι αυτή την εποχή από την Ριάννα και τον Αίσσα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τους βλέπετε εκεί γλυκουλίνια είναι αράζουν εκεί ωραία παιδιά, καλά παιδιά, καλή μουσική όλοι τους συμπαθούν. Η φάση είναι εξής, η εξή: Η Ριάννα και ο γίνονται επίσημα γονεί για πρώτη φορά. Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο ένα αγοράκι στι 13 Μαου στο νοσοκομείο του Λο Άντζελες. Δυστυχώ, πολλέ άλλε λεπτομέρειε δεν είναι ακόμα γνωστέ όπω το όνομα του παιδιού. Η τελευταία δημόσια έξοδο τη Ρίρι πριν τη γέννα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου την ημέρα τη μητέρα στι 9 Μαου, όταν εκείνη και ο Ρόκη εθεάθησαν για δείπνο στο Τζόρτζιο Μπάλντι. Αφού ήταν φίλη για το μεγαλύτερο μέρο μια δεκαετία, ο αρχηγό των ASAP Mob τελικά έφυγε από το friend zone τη Ριάννα το 2020, όταν το ζευγάρι φάνηκε να επιβεβαιώνει τη σχέση του στα τέλη του 2020. Και τον Ιανουάριο του 2022 η Ριάννα βγήκε δημόσια ανακοινώνοντα την εγκυμοσύνη τη. Περιμέναμε λοιπόν καιρό να βγάλουν παιδάκι αυτοί οι δύο και βγάλαν ένα παιδάκι, ελπίζουμε να είναι υγιέ. Πόσο έχουμε συζητήσει για τη Ριάννα που είναι έγκυο και πόσο έχουμε μα το περιμέναμε όλο αυτό το πράγμα, οπότε να του ζήσει και να είναι τέλεια. Πάμε λοιπόν να δούμε Drake, God's Plan, πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω στο House of Bars. Γυρίσαμε πίσω στο House of Bars, powered by Visa, εδώ στο Mea TV, είμαι ο Duke και βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα γιατί πρέπει να τα βλέπετε. Να δίνουμε μόρφωση και παιδεία σε όλο τον πλανήτη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μερικά legendary facts, αλλά πριν να σας πω, πριν από αυτό, να σα πω, πληρώνει τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύει ότι είναι απλά μια κάρτα. Κι όμω, η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζει τον καφέ σου από το καφέ τη γειτονιά με κάποιον που ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μα συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για legendary facts τώρα και θα μιλήσουμε για μία μπάντα οι οποίοι ε, κάνανε. Πώ να το πω σαν να φτιάξαν ένα κομμάτι του ήχου που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στο τώρα. Και αυτή είναι η νοτιη 3 3-6 Mafia. Η 3-6 Mafia είναι ένα αμερικανικό συγκρότημα hip-hop από το Memphis του Tennessee που δημιουργήθηκε το 1991. Τα μέλη του συγκροτήματος ξεκίνησαν να ασχολούνται με τη μουσική από νεαρή ηλικία και συγκεκριμένα το 1988 ο DJ Paul σε ηλικία 11 ετών έκανε μαθήματα πιάνου και ο αδερφός του Lord Infamous σε ηλικία 15 ετών ήταν τραγουδιστής και έπαιζε μπάσο και ηλεκτρική κιθάρα. Ξέραν τα... Ξέρα τα παιδιά να παίζουν ε, όργανα, έτσι. Ήταν οκ. Ε, ήταν okay. Και το τρίτο μέλος, ο Juicy J, που το ξέρετε σίγουρα από τις επιτυχίες, στα 13 του μάθαινε να είναι DJ αλλά και ραπ. Αρχικά ήθελε να γίνει τραγουδιστής, αλλά στα τέλη δεκαετία του 80 και στις αρχές δεκαετία του 90 ήθελε να κάνει gangster rap. Το 1989, ο DJ Paul και ο Lord Infamous σχημάτισαν τον τουέτο The Serial Killers αναδιόμενοι από, ως ένα horror-themed underground hip-hop group, θα συνέχιζαν τελικά να απολαμβάνουν την απόλυτη mainstream επιτυχία. Το τεμπούτο άλμπουμ του group, Mystic Styles, το 1995, έγινε ένα κλασικό cult με μεγάλη επιρροή. Το 1997, η Three x Mafia και η Hypnotized Minds υπέγραψαν συμφωνία με το label Relativity, έχουν κυκλοφορήσει μουσική σε ανεξάρτητες εταιρείες όπως η Project Entertainment και η δική τους εταιρεία Hypnotize Minds, καθώς και η Relativity, η Loud και η Columbia Records. Δύο από τα άλμπουμ που έγιναν πλατινένια με πιστοποίηση RIAA είναι το When the Smoke Clears, 66 και 61 του 2000 και most unknown, The Most Known Unknown το 2005 και το σύντλη του Stay Fly. Το 2006 το συγκρότημα κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού στα 78 Όσκαρ για το τραγούδι τους It's Hard Out Here for a Pimp από την ταινία Hustle and Flow. Το τελευταίο στον άλμπουμ του group το Last to Walk, κυκλοφόρησε το 2008. Οι παγκόσμιες πωλήσει άλμπουμ των 36 Mafia ανέρχονται σε 5,5 εκατομμύρια από το 2016. Τον Αύγουστο του 2019, δύο από τα μέλη, ο DJ Paul και ο Juicy J ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα αναβίωναν το 36 Mafia και επανενώθηκαν με μια παράσταση στις 12 Οκτωβρίου του 2019, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 2020. Τέλος, οι παραστάσεις επανένωσης και η επακόλουθη περιοδία δημιούργησαν την ελπίδα ότι οι 36 Mafia θα κυκλοφορήσουν νέα μουσική ή ένα δέκατο στούντιο άλμπουμ, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι. Αυτή ήταν η 36 Μάφια που έδωσαν μεγάλο κομμάτι του ήχου του Νότου για να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τον ήχο της Trap. Επίσης ο DJ Paul έκανε και ένα δίσκο, που, ένα mixtape με τον Yellow Wolf που είναι από τους το Heart of Dixie που σημαίνει καρδιά του Νότου. Ενδιαφέρουσα φάση. Λοιπόν, πάμε να δούμε Mary J. Blige, Family Affair. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω στο House of Bars, Powered by Visa. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο Χόζο Boys, powered by Visa, εδώ στο ΜΕΑ TV. Είμαι ο Τζιουκ και βλέπετε αυτό που πρέπει να βλέπετε και without further due ας μιλήσουμε για το για το Song of the Day. Αλλά πριν από αυτό θα σας πω, πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα. Και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιά με κάποιον που ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Το Song of the Day λοιπόν για σήμερα είναι ένα κομμάτι του Jay-Z I just wanna love you, give it to me, σε παρένθεση. Το I Just Wanna Love You είναι ένα τραγούδι του Jay-Z που κυκλοφόρησε ως το πρώτο σύγκο από το άλμπουμ του 2000, The Dynasty Rock La Familia. Παρήχθη από τους Neptunes και περιλαμβάνει μια χοροδία που τραγούδισε το μέλος των Neptunes, Pharrell Williams, καθώς και η Shay Halley και ο Emilio Sparks που παραμένουν όλοι άγνωστοι. Το βίντεο για το τραγούδι περιλαμβάνει κάμεο από τους rapper Lil Kim, Leo Seas, Damon Dash, Beanie Sigel, Memphis Bleed, Jermaine Dupri και τον ηθοποιό John Witherspoon. Ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοδεσία David Meyers δημιουργήθηκε για το τραγούδι. Ο πρώτος στίχος του Jay-Z παρεμβάλλει το τραγούδι του The Notorious B.I.G. The World is Field από το άλμπουμ Life After Death. Το single έγινε τελικά το πρώτο single του Jay-Z που έφτασε στο νούμερο 1 στο Hip Hop R&B chart. Οπότε ήταν μεγάλο πράγμα αυτό για τον Jay-Z, έτσι. Το τραγούδι ψηφίστηκε νούμερο 1 από την Complex για τη λίστα των καλύτερων τραγουδιών της δεκαετίας. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 11 στο Billboard Hot 100, στο νούμερο 1 στο Billboard Hot R&B Hip Hop Song Chart, στο νούμερο 3 στο Chart Hot Rap Songs του Billboard και στο νούμερο 17 στο UK Singles Chart. Και θα το δείτε κατευθείαν στις οθόνες σας. Αλλά πριν από αυτό θα σας πω καλό βράδυ και θα συντονιστείτε κάθε μέρα εδώ πέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10, για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τώρα, καλ... μέχρι εκείνη τη στιγμή, καληνύχτα και Peace.